Επόμενες καινοτομίες, ίσως η κυριότερη από αυτές είναι ότι αναγνωρίζει και την δυνατότητα συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών. Ναι. Όταν λέτε αναγνωρίζει, τι σημαίνει αυτό στο νομικό πεδίο? Νομικά, ναι, ακριβώς. Νομικά ότι προβλέπει πώς ρυθμίζονται οι σχέσεις εκείνων που συμβιώνουν, είτε είναι διαφορετικού φύλου είτε είναι του ιδίου. Άρα θα είναι το ίδιο, δηλαδή σαν να είναι του ιδίου φύλου ή του αντιθέτου. Ό,τι προβλέπετε εννοώ για το αντιθέτου φύλου συμβίωση, θα προβλέπετε και για το ιδίου, αυτό λέτε. Ναι, βέβαια σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των ιδίων, του ζευγαριού, δηλαδή των ιδίων των μελών του συμφώνου συμβίωσης, σε ό,τι αφορά τα παιδιά το πράγμα είναι κάπως διαφορετικό. Προφανώς. Είναι ένα είδος, ή αν είναι έτσι, δηλαδή στο νομικό πεδίο είναι ίδια τα δικαιώματα κτλ. Γιατί δεν το κάνετε ένα βήμα παραπάνω να δοθεί το δικαίωμα του πολιτικού γάμου? Αφήσουμε έξω το θρησκευτικό, είναι η ιστορία πίστης της Εκκλησίας, δεν αφορά την πολιτεία. Στο επίπεδο αυτό εννοώ της θεσμικής κατοχύρωσης, γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ο πολιτικός γάμος στα ομόφυλα ζευγάρια? Κοιτάξτε, πρέπει να γίνουν ακόμη κάποια βήματα γενικότερα που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο και τα οποία αφορούν και τις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά. Αυτό γίνεται από μια επιτροπή νομοπαρασκευαστική, η οποία εξετάζει γενικότερα το οικογενειακό δίκαιο και σε βάθος χρόνου μπορούμε να έχουμε λύσεις οι οποίες και θα έχουν συζητηθεί περισσότερο και οπωσδήποτε θα ενσωματώνουν περισσότερο χρόνο εργασίας και μελέτη. Μισό λεπτό, το θέμα των παιδιών, μισό λεπτό, Λίδα, να πούμε, δεν πειράζει που το λέμε τώρα στον αέρα, κάποιος από τους συνεργάτες του Υπουργού έχει το κινητό του μαζί και κάνει, ναι, και κάνει θόρυβο. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν για το θέμα των παιδιών θα προβλέπετε κάτι στο νομοσχέδιο που θα περάσει για τα ομόφυλα ζευγάρια, δηλαδή αν θα υπάρχει δυνατότητα υιοθέτησης ή απόκτησης παιδιών, αν γι' αυτό θα προβλέπετε κάτι ή θα είναι σε μεταγενέστερο χρόνο. Ναι, ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν την πατρότητα ή την, εν πάση περιπτώσει, την γονική σχέση με παιδιά ετερόφιλων μελών του συμφώνου συμβίωσης προβλέπονται στο σύμφωνο το οποίο έχει καταρτιστεί. Αντίθετα, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προβλέψεις για την περίπτωση των παιδιών από ζευγάρια ομόφυλα. Όπως σας είπα, αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα, όπως το γενικότερο θέμα της υιοθεσίας ή, όπως καλύτερα λέγεται, παιδοθεσίας, διότι αφορά και τα δύο φύλα και όχι μόνο τους γιους, αυτά έχουν αφαιθεί να ρυθμιστούν σε δεύτερο χρόνο. Έχετε πάρει και το πράσινο φως από τον κυβερνητικό σας εταίρο, κύριε Υπουργέ, για αυτό το θέμα? Από τον κύριο Καμένο? Θα σας πω ευχαρίστως, για όσα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο αυτό το οποίο εμφανίζεται σήμερα στον τύπο, από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίρρηση. Να κάνω τώρα λίγο και το σύνηγορο διαβόλευη του θέματος. Στο ζήτημα αυτό υπάρχει και μια, να το πω έτσι, ένταση, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Άνθιμο, και τον Δήμαρχο από την άλλη πλευρά, και εν όψη του Gay Pride που θα διεξαχθεί τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Δεν ανησυχείτε μήπως προκαλέσει, λειτουργήσει, ας πούμε, περισσότερος προσφέροντας ένταση? Πιστεύω ότι αυτή η ένταση που δημιουργήθηκε, η οποία έχει δείξει και το παρελθόν ότι δεν έχει διάρκεια και ένταση, συνδέεται με ένα, αυτή η ένταση συνδέεται με ένα συγκυριακό γεγονός, αυτή την παρέλαση θα παρέλθει και θα προσέξουμε περισσότερο την ρύθμιση. Υπάρχουν αντιρρήσεις από την Εκκλησία, έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις από την Εκκλησία για το νομοσχέδιο, το σχετικό νομοσχέδιο και τη ρύθμιση? Θα πόσο ξέρω, ναι, αλλά θα έλεγα ότι πάντως το χαρακτηριστικό είναι ότι η αντίθεση στην αναγνώριση της δυνατότητας να συμβιώνουν και ομόφυλα ζευγάρια οφείλεται λιγότερο στην παράδοση της Εκκλησίας, διεθνώς θα έλεγα κιόλας, και περισσότερο σε μια πατριαρχική αντίληψη για την, για τις σχέσεις των ανθρώπων. Δηλαδή θα έλεγα ότι αυτή η οποία έχει αποκηρύξει γενικά την ομοφυλοφιλία με το πιο οξύ τρόπο είναι η πατριαρχική εξουσία ως σύστημα κοινωνικής οργάνωσης και πολιτικής οργάνωσης στο παρελθόν, στην ιστορία, πολύ περισσότερο από ότι η Χριστιανική Εκκλησία. Μάλιστα. Για να δούμε ένα-δύο θέματα ακόμα, κύριε Υπουργέ, γιατί υπάρχουν και σε ένα άλλο πεδίο, μπορεί να είναι ίσως περιφερειακό, έχει όμως τη σημασία του. Παρά την απόφαση που έχει ληφθεί για τη χρήση, το περίφημο βραχιολάκι, εν πάση περιπτώσει, και την υπόθεση Ρωμανού, ο αρμόδιος αγγελέας έχει, δεν δίνει το δικαίωμα στον κύριο Ρωμανό να φορέσει το βραχιολάκι για να σπουδάσει.
θεωρώντας ότι επειδή δεν είναι καταδικαστής ακόμα, αλλά είναι υπόδικος, δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Και αυτό δημιουργεί ορισμένες εντάσεις και προφανώς και μια δυσλειτουργία σε σχέση με το τι ήθελε να εκφράσει η Βουλή με την απόφασή της. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό? Ή σκοπεύετε να κάνετε, ή έχετε άποψη? Καταρχήν, το σκεπτικό του... Το σχετικό της γνώμης του ανακριτή νομίζω δεν ήταν ακριβώς αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση να σας πω το εξής, ότι η πολιτεία νομίζω ότι έχει δείξει και το 2014 και το 2015, δηλαδή κατά τη διάρκεια της εξουσίας διαφορετικών κυβερνήσεων, τη βούλησή της να διευκολυνθεί η εκπαίδευση των κρατουμένων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Αυτό το θέλει, διότι από την μελλοντική εγκληματικότητα, τη δευτερογενή εγκληματικότητα, αυτή που μπορεί να προκληθεί μετά τη φυλακή, προφυλάσσει πολύ περισσότερο η εκπαίδευση παρά η κράτηση μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο οπωσδήποτε είναι βαρύ, δύσκολο και αντίξω για την κοινωνικότητα του ανθρώπου. Και ιδιαίτερα για νέα παιδιά. Η πολιτεία έδειξε ότι θέλει να διευκολύνεται στο μεγαλύτερο βαθμό, σε πλήττο δυνατό βαθμό, η εκπαίδευση των κρατουμένων. Τώρα, δεν θα μπορούσε αυτό να μεθοδεύεται χωρίς δικαστική κήρυξη. Δεν θα μπορούσε δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κρατούμενος να βγαίνει από τη φυλακή χωρίς δικαστική κρίση. Και η δικαστική κρίση στα συγκεκριμένα πράγματα έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία από τη θέση αυτή δεν μπορώ να κρίνω. Με το βραχιολάκι είναι μια λύση για το συγκεκριμένο παιδί. Το είπε χθες για παράδειγμα ο κύριος Πανούσης. Και μάλιστα, αν μου θα μπορούσε με βραχιολάκι να πηγαίνει να παρακολουθεί τα μαθήματα. Ναι. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, αυτό που λέει και ο Δημήτρης, εχθές ο κύριος Πανούσης είπε επί λέξη ότι ο Ρωμανός πρέπει να βγει από τη φυλακή και να σπουδάσει, να βρούνε τρόπο αύριο το πρωί. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν σε ποιον αναφέρεται ο Υπουργός. Αν ας πούμε αυτό αφορά στη δικαιοσύνη, αν το Υπουργείο, το δικό σας εννοώ, μπορεί να πράξει κάτι. Προσέξτε, ο κύριος Πανούσης, όντας και καθηγητής και εγκληματολόγος με ειδικότητα σχετική με τα θέματα που αντιμετωπίζουμε, αυτή τη στιγμή μπορεί να εκφράζεται πιο ελεύθερα από ό,τι εκφράζομαι εγώ. Διότι εγώ έχω την ίδια ειδικότητα, σχεδόν την ίδια ειδικότητα με τον κύριο Πανούση, αλλά αυτή τη στιγμή ασκώ και εξουσία. Επειδή είστε στη δικαιοσύνη, ναι, εντάξει. Επομένως, σωστό. Ναι. Επομένως, δεν μπορώ να λέω ότι θέλω. Οφείλω να λέω αυτό το οποίο εκπροσωπεί, αν θέλετε, τους Έλληνες, εκπροσωπεί το κράτος δικαίου και όχι την προσωπική μου άποψη. Μπορεί να. Να πιστεύω. Εάν υπάρχουν θεσμικά κενά που οδηγούν σε τέτοιου είδους δυσλειτουργίες, χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις, αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης σκέφτεται να υπάρξει μια ρύθμιση θεσμικού χαρακτήρα που θα διευκόλυνε. Λοιπόν, θα σας πω. Καταρχήν να σας πω ότι το πρέπει είναι εύκολο. Ναι. Το πρέπει είναι να διευκολύνονται οι κρατούμενοι να σπουδάζουν. Αυτό το δέχεται ο καθένας και δεν είναι εκεί το θέμα μας. Ναι. Το θέμα είναι το πώς. Πώς και με ποιους όρους μπορεί αυτό να πραγματοποιηθεί. Αυτό πλέον προβλέπεται με ένα νόμο τον οποίο έχουμε από το 2014, είναι σχετικά πρόσφατος. Πρόκειται να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες και με μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία νομίζω όμως ότι δεν ήταν κρίσιμη για την έκβαση του αιτήματος αυτή τη στιγμή της κρίσης που αφορούσε το αίτημα του κρατούμενου για τον οποίο τώρα συζητάμε. Επομένως, η πολιτεία έχει κάνει θεσμικά βήματα. Θα φανεί τώρα αν χρειάζονται κι άλλα, αλλά από την άλλη πλευρά χρειάζεται προσοχή. Εάν γίνει μια νομοθετική παρέμβαση, θα πρέπει να μην έχει χαρακτηριστικά βίαιης παρέμβασης στην κρίση της δικαιοσύνης. Πρέπει κάπως να συνδυάσουμε αυτό το οποίο είναι παγίως αναγκαίο με αυτό το οποίο σε κάποια ιστορική στιγμή έχει προκύψει ως περιστασιακή ανάγκη. Ωραία, δύο θέματα ακόμα. Δηλαδή, για να το καταλάβω αυτό που λέει ο Υπουργός, το βραχιολάκι, ας πούμε, θα ήταν στην πραγματικότητα μία παρέμβαση σε αυτό που είπε η δικαιοσύνη? Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει ένας καινούριος θεσμός, μπορεί να έχει χαρακτηριστικά παρέμβασης ή να μην έχει και να έχει χαρακτηριστικά πάγιας ρύθμισης, η οποία είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτωση. Εγώ το λέω, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά από αυτά που είπατε καταλαβαίνω ότι δεν συμφωνείτε και πολύ με την απόφαση δικαιοσύνης για τον Ρωμανό. Κοιτάξτε, δεν με φέρετε σε δύσκολη θέση, διότι θα επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή. Εγώ σας είπα ποια είναι η θέση μου επί της αρχής.
Η μεγαλύτερη δυνατή, η περισσότερη δυνατή διευκόλυνση της εκπαίδευσης γενικά των κρατουμένων. Δεν πρόκειται να επισέλθω σε κριτική της συγκεκριμένης. Το είπατε. Δύο ερωτήσεις επί των... αυτό ακριβώς. Δύο ερωτήσεις επί των δικαστικών, για να σας κάνω και μια ερώτηση επί των γενικών θεμάτων. Υπάρχει η ιστορία των φυλακών τρίτου τύπου, την οποία είχατε προχωρήσει προς κατάργηση. Καταργήθηκαν, έχουν αλλάξει οι όροι φυλάκισης κτλ. Ή όχι. Ένα. Και ένα δεύτερο που θα απαντήσω συνολικά είναι η ιστορία των. Μια και είμαστε στον χώρο των φυλακών. Η ιστορία του νοσοκομείου και τη κατάσταση που υπάρχει. Και των φυλακών αυτών καθ' αυτών που είχαμε το τελευταίο διάστημα τεράστια ζητήματα με σφαγές και συγκρούσεις συμμοριών. Νοσοκομείο ακόμα περισσότερο. Αλλά και το νοσοκομείο που ήταν. Είχε ο χαρακτηριστικός τίτλος κολαστήριο, νομίζω τα έλεγε όλα. Όπου έχει χαθεί κάθε επικοινωνία, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει κτλ. Έχουν υπάρξει παρεμβάσεις και αλλαγές αυτά. Ναι, με ρωτήσατε αρκετά, θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα. Η κατάργηση των νοσοκομιστικών καταστημάτων τρίτου τύπου έχει γίνει πλέον. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες ασφάλειας πια είναι διάσπαρτες στις φυλακές της χώρας και δεν αφορούν μόνο μία φυλακή. Σε ό,τι αφορά την αποσυμφόρηση, η οποία μεθοδεύτηκε με το προηγούμενο νόμο των 43-22, πρέπει να πω ότι ήδη υλοποιείται. Τα αποτελέσματα είναι όχι απλώς θετικά, αλλά εντυπωσιακά, και πολύ σύντομα θα είμαι σε θέση να σας παρουσιάσω και συγκεκριμένους αριθμούς. Mm-hmm. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι οι συνέπειες της αποσυμφόρησης φαίνονται ήδη και στους χώρους νοσηλείας, είτε του νοσοκομείου του Κοινού, του Κορυδαλού, είτε του νοσοκομείου, του νοσηλευτικού χώρου που αφορά τα ψυχιατρικά νοσήματα. Mm-hmm. Επομένως, με την αποσυμφόρηση, με την αποσυμπίεση αυτών των χώρων, οπωσδήποτε τάχιστα θα βελτιωθούν οι συνθήκες. Εν μέρη θα βελτιωθούν άμεσα και εν μέρη αυτή τη στιγμή θα έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε στήσιμο νέων δομών χάρη στις καλύτερες συνθήκες. Τώρα εσείς οι υπουργοί που έχετε ένα πιο εξειδικευμένο περιβάλλον, ας πούμε πολιτικό περιβάλλον και αντικείμενο, δεν συνηθίζετε να μιλάτε πολύ για τα κεντρικά ζητήματα. Αλλά επειδή είμαστε σε μια οριακή στιγμή και για την κυβέρνηση και για τη χώρα, θα ήθελα τη δική σας γνώμη για την πορεία των διαπραγματεύσεων και αν η δική σας εκτίμηση είναι ότι, επειδή υπάρχουν και θέματα που συζητώνται και σας αφορούν, εάν είστε κι εσείς είστε αισιόδοξοι ότι οδεύουμε προς μια συμφωνία ή τα πολιτικά ζητήματα που έχουν τεθεί για το πλαίσιο της συμφωνίας είναι τέτοια που οδηγούν σε ρήξη, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, καταρχήν εξ αρχής πίστευα, από μήνες πολλούς, ότι στις παραμονές μιας τελικής διαπραγμάτευσης θα είχαμε έναν ζόφο. Mm. Ήμουν βέβαιος ότι την προηγούμενη ημέρα θα εμφανίζονται τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, γιατί αυτό είναι μια διαπραγματευτική τακτική η οποία αφορά όλα τα σημαντικά ζητήματα. Επομένως, το γεγονός ότι τώρα φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι σκοτεινιάζει το τοπίο κτλ., μου φαίνεται ότι δεν είναι κάτι το οποίο προδικάζει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Mm. Είμαι αισιόδοξος, αλλά όχι αισιόδοξος συναισθηματικά, ούτε επειδή πιστεύω σε κάποιον αυτοματισμό, αλλά επειδή νομίζω ότι η στάθμιση των στοιχείων τα οποία υπάρχουν οδηγούν ότι η πρώτη μας επιλογή, που είναι μια συμφωνία με κάποιους συμβιβασμούς, μπορεί να σταθεί και να είναι σε όφελος της χώρας. Βεβαίως πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για μια δεύτερη επιλογή που θα είναι η ρήξη. Αλλά η έμφαση θα είναι στην προσπάθεια να επιτευχθεί μια συμφωνία. Μάλιστα. Καλημερίζουμε, κύριε Παρασκευή. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση αυτή. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα και σας, παιδιά. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημερίζουμε, καλή συνέχεια. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εμείς και θα έρθουν εδώ οι εκπρόσωποι.